στα Deva Sound Studios για να ηχογραφήσουμε το άλμπουμ το οποίο θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε το The Great Mass. Αποφασίσαμε το Titan να το οθήσουμε σε πιο ακραία επίπεδα, τόσο όσον αφορά την κλασική ενορχίστρωση, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τις κιθάρες. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι αδυσόπιτα σκληρές και πάρα πολύ μαύρες. Ισχυρή λέξη που έχει ρίζες αρχαίες ελληνικές, κάτι το οποίο έχουμε ξανακάνει βέβαια στο παρελθόν και αντιπροσωπεύει απόλυτα τους Septic Flesh. Αυτή τη φορά ο τίτλος σχετίζεται τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον, με κύριο άξονα τον άνθρωπο, γιατί κάποιος ο οποίος θα έχει μελετήσει τη σχέση του ανθρώπου με τους Τιτάνες θα δει ότι ο άνθρωπος επί της ουσίας κατασκευάστηκε από ένα Τιτάνα, τον Προμηθέα. Ruler with an iron fist. Έκλεισε το iPad, ρε, μην μου λες. Δεν άκουσα τη φωνή. Washed away with the rain, all the stains that were made from blood, and the canvas is white.
φτιάξω ένα δίσκο concept και να επικεντρωθώ σε κάθε κομμάτι σε μια διαφορετική ιστορία. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία έχουν διασυνδέσεις μεταξύ τους. Ο ακροατής θα έχει την χαρά, ελπίζω, να ανακαλύψει αυτές τις συνδέσεις μέσα από το layout που έχει επιμεληθεί και ο Σπύρος, στο οποίο έχουν δοθεί και κάποια κρυφά μηνύματα που θα διευκολύνουν τον ακροατή. Προσπάθησα να συνδέσω τον Τιτάνα με τον συγκεκριμένο πλανήτη που είναι δορυφόρος του Κρόνου, ο οποίος έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει μια καινούρια γη. Υπάρχουν κάποιοι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα που έχουν τις προδιαγραφές μετά από κάποια χρόνια να αποτελέσουν αποικίες του ανθρώπου. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ταιριαστό για τον άνθρωπο που ουσιαστικά είναι δημιούργημα ενός Τιτάνα να φτιάξει μια καινούργια κοινωνία στον ομώνυμο πλανήτη. Λέγεται «Πόλεμος στον Παράδεισο». Έχει διφορούμενη σημασία, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν θέλω να καθοδηγήσω το μυαλό του ακροατή, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ειρήνη είναι μια ψευδαίσθηση. Υπάρχει μόνο πόλεμος. Συνδέεται με το κομμάτι Titan φυσικά, συνδέεται όμως και με το κομμάτι Prometheus,
τον Προμηθέα που ήταν ο Τιτάνας ο οποίος δημιούργησε την ανθρωπότητα. Επίσης υπάρχει το κομμάτι Burn, το οποίο μιλάει για την θεία φλόγα της γνώσης και το οποίο πάλι μπορεί να συνδεθεί με τον Προμηθέα, ο οποίος είναι αυτός που έδωσε το μυστικό της φλόγας στον άνθρωπο. And I am conductor of the Philharmonic Orchestra. We have recorded the symphonic music for this CD. And what to say, I think I wish good luck to the CD and hopefully you all will love it. Κάτι κόβει το ήχος πριν γίνει η επόμενη... Αυτό είναι λόγω της... τώρα, επειδή έχουμε αυτό το ενισχυτή. Δεν θα το πούμε. Εντάξει, εντάξει. Για πάμε, πάμε λίγο. Πάλι, με πιο πολύ γλυσάντο να γίνει, Γιώργη. Τα κομμάτια Prototype και Order of Dracul φαινομενικά επιφανειακά δεν φαίνεται να έχουν και πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Το ένα μιλάει για ένα πρωτότυπο, ένα κατασκεύασμα τεχνητό και το άλλο μιλάει για τον γνωστό δυνάστη τον Vlad Tsepes. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής ο οποίος είναι η εξουσία των λίγων πάνω στους πολλούς. Δηλαδή και στα δύο κομμάτια φαίνονται τρόποι που μπορείς να καθοδηγήσεις τη μάζα ώστε να ακολουθήσει ακριβώς ένα πρότυπο που εσύ τους έχεις θέσει. Το κομμάτι Ground Zero αποτελεί τον πρόλογο του The First Immortal. Επί της ουσίας παρακολουθούμε μια καταστροφή που γίνεται, μια πυρηνική καταστροφή που εξαφανίζεται η ζωή πάνω στον πλανήτη.
στο πρώτο κομμάτι, το The Ground Zero. Στο επόμενο κομμάτι όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ο οποίος έχει επιβιώσει από το ολοκαύτωμα αυτό, ο οποίος ξυπνάει, ήταν σε αναστολή ζωτικών λειτουργιών και ξυπνάει. Και είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο μόνος ζωντανός πάνω σε αυτόν τον κόσμο.